Μια ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς το Θεό. Έπειτα από χιλιάδες χρόνια διαφθοράς, ο άνθρωπος έχει γίνει ανέστητος και αργόστροφος. Ένας δαίμονας που εναντιώνεται στο Θεό. Σε σημείο που η επαναστατικότητα του ανθρώπου ενάντια στο Θεό έχει καταγραφεί σε ιστορικά βιβλία. Και ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δώσει μια πλήρη εικόνα της αντιδραστικής συμπεριφοράς του. Διότι τον άνθρωπο τον έχει διαφθείρει βαθιά ο Σατανάς. Τον έχει παρασύρει και ο άνθρωπος δεν ξέρει πού να στραφεί. Ακόμα και σήμερα, ο άνθρωπος εξακολουθεί να προδίδει το Θεό. Όταν ο άνθρωπος βλέπει το Θεό, τον προδίδει. Και όταν δεν τον βλέπει, κάνει το ίδιο. Ακόμη, υπάρχουν και εκείνοι που έχοντας γίνει μάρτυρες των καταρών του Θεού και της οργής Του, συνεχίζουν και τον προδίδουν. Και έτσι λέω πως η σύνεση του ανθρώπου έχει χάσει την αρχική της λειτουργία και πως το ίδιο συνέβη και στη συνείδησή του. Ο άνθρωπος που αντικρίζω είναι ένα κτίνος σε ανθρώπινη μορφή. Είναι ένα δηλητηριώδες φίδι και όσο αξιοθρήνητος κι αν προσπαθεί να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου, ποτέ δεν θα είμαι ελεήμων προς Αυτόν. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ του μαύρου και του άσπρου, τη διαφορά μεταξύ αλήθειας και μη αλήθειας. Η λογική του ανθρώπου είναι τόσο μουδιασμένη κι όμως προσπαθεί ακόμη να κερδίσει ευλογίες. Η ανθρωπιά του είναι τόσο ποταπή κι όμως ακόμα επιθυμεί να αποκτήσει την κυριαρχία ενός βασιλιά. Με τέτοια λογική, ποιος θα μπορούσε να είναι βασιλιάς? Πώς θα μπορούσε με τέτοια ανθρώπινη φύση να καθίσει σε θρόνο? Ο άνθρωπος πραγματικά δεν έχει καμία ντροπή. Είναι ένας αλαζονικός αχρίος. Σε όσους από εσάς επιθυμείτε να κερδίσετε ευλογίες, προτείνω πρώτα να κοιτάξετε σε έναν καθρέφτη τη δική σας άσχημη αντανάκλαση. Εσύ έχεις ό,τι χρειάζεται για να γίνεις βασιλιάς. Έχεις το πρόσωπο κάποιου που μπορεί να κερδίσει ευλογίες. Δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή αλλαγή στη διάθεσή σου και δεν έχεις εφαρμόσει καμία από τις αλήθειες στην πράξη. Κι όμως συνεχίζεις να ελπίζεις για ένα υπέροχο αύριο. Πλανάσαι, έχοντας γεννηθεί σε τόσο βρώμικη γη, ο άνθρωπος έχει σημαδευτεί σοβαρά από την κοινωνία. Έχει επηρεαστεί από φεουδαρχικές ηθικές και έχει διδαχτεί σε ιδρύματα υψηλής μόρφωσης. Η οπισθοδρομική σκέψη, η διεφθαρμένη ηθική, η κακή άποψη για τη ζωή, η αχαρακτήριστη φιλοσοφία, η απολύτως ανάξια ύπαρξη και ο διεφθαρμένος τρόπος ζωής και έθιμα, όλα αυτά έχουν εισβάλει βαθιά στην καρδιά του ανθρώπου και επιτίθενται σοβαρά και υπονομεύουν τη συνείδησή του. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί περισσότερο από το Θεό και του εναντιώνεται ακόμη περισσότερο. Ημέρα με την ημέρα,
η διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο μοχθηρή και δεν υπάρχει ούτε ένας που πρόθυμα θα εγκαταλείψει τα πάντα για το Θεό, ούτε ένας που πρόθυμα θα υπακούσει Εκείνον και επιπλέον ούτε ένας που θα αναζητήσει πρόθυμα την εμφάνισή Του. Αντίθετα, υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επιδιώκει την απόλαυση, παραδίδοντας τον εαυτό του στη διαφθορά της σάρκας στη γη της λάσπης. Ακόμη κι όταν ακούν την αλήθεια, εκείνοι που ζουν στο σκότος δεν σκέφτονται να την εφαρμόσουν στην πράξη και ούτε τίνουν να αναζητήσουν το Θεό, ακόμη και αν έχουν αντικρίσει την εμφάνισή Του. Πώς θα μπορούσε μια τόσο διεφθαρμένη ανθρωπότητα να έχει οποιαδήποτε ευκαιρία για σωτηρία, πώς θα μπορούσε μια τόσο παρικμασμένη ανθρωπότητα να ζήσει στο φως? Η διάθεση του ανθρώπου πρέπει να μεταβληθεί ξεκινώντας από τη γνώση της υπόστασής του και μέσω αλλαγών στη σκέψη, τη φύση και τις διανοητικές του προοπτικές, μέσα από θεμελιώδεις αλλαγές. Μονάχα έτσι θα επιτευχθούν πραγματικές αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου. Η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου πηγάζει από το ότι ο Σατανάς έχει ποδοπατήσει και δηλητηριάσει την ύπαρξή του, από την ανίκουστη βλάβη που έχει προξενήσει ο Σατανάς στη σκέψη του, στην ηθική του, στην αντίληψη και τη λογική του. Ακριβώς επειδή αυτά τα βασικά πράγματα του ανθρώπου τα έχει διαφθείρει ο Σατανάς και είναι τελείως διαφορετικά από το πώς ήταν όταν ο Θεός τα δημιούργησε αρχικά, εναντιώνεται ο άνθρωπος στο Θεό και δεν καταλαβαίνει την αλήθεια. Έτσι, οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου θα πρέπει να ξεκινήσουν με αλλαγή στη σκέψη, τη λογική και την αντίληψή του, οι οποίες θα αλλάξουν τη γνώση του για το Θεό και τη γνώση του για την αλήθεια. Εκείνοι που γεννήθηκαν στην πιο βαθιά διεφθαρμένη χώρα από όλες, έχουν ακόμη μεγαλύτερη άγνοια του τι είναι ο Θεός ή του τι σημαίνει να πιστεύεις σε Εκείνον. Όσο περισσότερο διεφθαρμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο γνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού και τόσο φτωχότερη είναι η λογική και η αντίληψή τους. Η πηγή της αντίθεσης και της αντιδραστικότητας ενάντια στο Θεό είναι η διαφθορά του ανθρώπου από το Σατανά. Επειδή έχει διαφθαρεί από το Σατανά, η συνείδηση του ανθρώπου έχει αναισθητοποιηθεί. Έχει γίνει ανήθικος. Οι σκέψεις του έχουν εκφυλιστεί και έχει αποκτήσει μια οπισθοδρομική διανοητική οπτική. Πριν τον διαφθείρει ο Σατανάς, ο άνθρωπος φυσικά ακολουθούσε το Θεό και υπάκουε στα λόγια του. Είχε σωστή λογική και συνείδηση και κανονική ανθρώπινη φύση. Αφού τον διεύθυρε ο Σατανάς, η αρχική του λογική, συνείδηση και η ανθρώπινη φύση του θόλωσαν και καταστράφηκαν από το Σατανά. Επομένως, έχασε την υπακοή του και την αγάπη του προς το Θεό. Η λογική του ανθρώπου άρχισε να αποκλίνει. Η διάθεσή του έγινε σαν αυτή των ζώων και η αντίδρασή του προς το Θεό έγινε συχνότερη και μεγαλύτερης βαρύτητας. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν το ξέρει
και ούτε το αναγνωρίζει αυτό. Απλώς εναντιώνεται και επαναστατεί τυφλά. Η αποκάλυψη της διάθεσης του ανθρώπου είναι η έκφραση της λογικής, της αντίληψης και της συνείδησής του. Και επειδή η σύνεση και η αντίληψή του έχουν ασθενήσει και η συνείδησή του έχει θολώσει, έτσι η διάθεσή του εναντιώνεται στο Θεό. Αν η λογική και η αντίληψη του ανθρώπου δεν μπορούν να αλλάξουν, τότε δεν τίθεται θέμα για αλλαγές στη διάθεσή του, εφόσον επιτίθεται στο Θεό. Εάν η λογική του ανθρώπου είναι αδύναμη, τότε δεν μπορεί να υπηρετήσει το Θεό και δεν είναι κατάλληλος ώστε εκείνος να τον χρησιμοποιήσει. Η κοινή λογική αναφέρεται στην υπακοή και στην πίστη στο Θεό, στη λαχτάρα για το Θεό, στο να μην τον αμφισβητείς και στο να έχεις συνείδηση απέναντί του. Αναφέρεται στο να είσαι ψυχήτε και σώματι δοσμένος στο Θεό και να μην του εναντιώνεσαι σκόπιμα. Εκείνοι που η σύνεσή τους αποκλίνει δεν είναι έτσι. Από τότε που ο άνθρωπος διαφθάρηκε από το σατανά, έχει δημιουργήσει αντιλήψεις για το Θεό και δεν έχει καμία πίστη ή λαχτάρα για εκείνον, όπως και καθόλου συνείδηση προς το Θεό. Σκόπιμα εναντιώνεται και κατακρίνει το Θεό και επιπλέον εκτοξεύει ύβρις κατά αυτού πίσω από την πλάτη του. Σαφώς γνωρίζει ότι είναι ο Θεός, κι όμως εξακολουθεί να τον κατακρίνει πίσω από την πλάτη του. Δεν έχει καμία πρόθεση να τον υπακούει και απλώς απαιτεί και ζητά τυφλά. Τέτοιοι άνθρωποι, άνθρωποι που η λογική τους αποκλίνει, δεν είναι ικανοί να γνωρίζουν την ίδια τους την ανήκουστη συμπεριφορά ή να μετανιώνουν για την αντιδραστικότητά τους. Εάν οι άνθρωποι είναι ικανοί να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τότε έχουν αποκτήσει και πάλι κάποια από τη λογική τους. Όσο περισσότερο επαναστατούν ενάντια στο Θεό, αλλά δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, τόσο περισσότερο επιβαρημένη είναι η λογική τους. Η πηγή της αποκάλυψης της διεφθαρμένης υπόστασης του ανθρώπου δεν είναι τίποτε παραπάνω από τη θολωμένη του συνείδηση, την κακόβουλη φύση του και την αδύναμη λογική του. Εάν η συνείδηση και η λογική του μπορούν να ξαναγίνουν φυσιολογικές, τότε θα γίνει κατάλληλος ώστε ο Θεός να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Απλά και μόνο επειδή η συνείδηση του ανθρώπου ήταν πάντοτε αναισθητοποιημένη, η λογική του ποτέ δεν υπήρξε σωστή και θολώνει ολοένα και περισσότερο. Ο άνθρωπος επαναστατεί ολοένα και περισσότερο εναντίον του Θεού. Σε σημείο που σταύρωσε τον Ιησού, που αρνήθηκε στον ενσαρκωμένο Θεό των εσχάτων ημερών την είσοδο στο σπίτι του και καταδικάζει τη σάρκα του Θεού, την οποία θεωρεί ελεηνή και ταπεινή. Εάν ο άνθρωπος είχε έστω και λίγη ανθρωπιά, δεν θα ήταν τόσο σκληρός απέναντι στον ενσαρκωμένο Θεό. Εάν είχε έστω και λίγη λογική, δεν θα ήταν τόσο μοχθηρός αντιμετωπίζοντας τη σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού. Αν είχε λίγη συνείδηση, δεν θα ήταν τόσο ευγνώμων προς τον ενσαρκωμένο Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος ζει στην εποχή που ο Θεός έχει αποκτήσει σάρκα και οστά. Ωστόσο είναι ανίκανος
να ευχαριστήσει το Θεό για την τόσο καλή ευκαιρία που του παρέχει και ανταυτού καταργέται τον ερχομό του ή αγνοεί τελείως το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού και φαινομενικά είναι εναντίον του γεγονότος αυτού και το έχει βαρεθεί. Ασχέτως με τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον ερχομό του, ο Θεός, εν συντομία, συνεχίζει πάντοτε το έργο του ανεξαρτήτως. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν τον καλοδέχθηκε και έχει τυφλές απαιτήσεις από εκείνον, η διάθεση του ανθρώπου έχει γίνει εξαιρετικά μοχθηρή. Η λογική του έχει αναισθητοποιηθεί φοβερά και η συνείδησή του έχει ποδοπατηθεί από το σατανά και εδώ και πολύ καιρό έπαψε να είναι η αρχική ανθρώπινη συνείδηση. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά αγνώμων απέναντι στον ενσαρκωμένο Θεό που πρόσφερε τόση πολλή ζωή και χάρη στην ανθρωπότητα, αλλά έχει γίνει ακόμα και πικρόχολος απέναντί του, επειδή του προσέφερε την αλήθεια. Είναι που ο άνθρωπος δεν τρέφει το παραμικρό ενδιαφέρον για την αλήθεια και έτσι είναι πικρόχολος προς το Θεό. Όχι μόνο ο άνθρωπος είναι ανίκανος να καταθέσει τη ζωή του για τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά προσπαθεί επίσης να του αποσπάσει ευλογίες και προσποιείται πως τρέφει ένα ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο από αυτό που του έχει προσφέρει. Άνθρωποι με τέτοια λογική και συνείδηση θεωρούν όλα αυτά ως δεδομένα και εξακολουθούν να πιστεύουν πως έχουν δαπανίσει πάρα πολλά για το Θεό και πως Εκείνος τους έχει δώσει πολύ λίγα. Υπάρχουν άνθρωποι που μου έδωσαν μια κούπα νερό και ωστόσο απέτησαν αντάλλαγμα ισοδύναμο με 2 κούπες γάλα ή που μου παρήχαν δωμάτιο για να περάσω μια νύχτα, μα προσπάθησαν πολλές φορές να με χρεώσουν με τέλη καταλήματος. Με τέτοια ανθρώπινη φύση, με τέτοια συνείδηση, πώς μπορείτε ακόμα να εύχεστε να κερδίσετε ζωή? Πόσο άξιοι περιφρόνησης και αχρίοι είστε? Εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης συνείδησης περιπλανιέται ο ενσαρκωμένος Θεός σε ολόκληρη τη γη, χωρίς να βρίσκει πουθενά καταφύγιο. Εκείνοι που πραγματικά κατέχουν συνείδηση και ανθρωπιά θα πρέπει να λατρεύουν και να υπηρετούν ολόψυχα τον ενσαρκωμένο Θεό. Όχι λόγω του έργου που έχει επιτελέσει, αλλά ακόμα κι αν δεν έχει κάνει κανένα έργο. Αυτό πρέπει να κάνουν όσοι έχουν υγιή λογική και αυτό είναι το καθήκον του ανθρώπου. Μάλιστα, οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για όρους για να υπηρετούν το Θεό. Δεν τους νοιάζει αν είναι Θεός ή άνθρωπος και μιλούν μονάχα για τους δικούς τους όρους και επιδιώκουν μονάχα την επίτευξη των δικών τους επιθυμιών. Όταν μαγειρεύετε για εμένα, απαιτείτε αμοιβή για το μάγειρα. Όταν τρέχετε για μένα, ζητάτε αντίστοιχη αμοιβή. Όταν εργάζεστε για εμένα, απαιτείτε μισθό. Όταν πλένετε τα ρούχα μου, απαιτείτε αμοιβή. Όταν φροντίζετε για την εκκλησία, τα απαιτείτε πίσω. Όταν μιλάτε, ζητάτε συνδρομή για τον ομιλητή. Όταν δίνετε βιβλία, ζητάτε τέλη διανομής. Και όταν γράφετε, απαιτείτε τέλη συγγραφής. Αυτοί που έχω αντιμετωπίσει απαιτούν ακόμα και επιβράβευση από εμένα. Ενώ εκείνοι που έχουν σταλεί σπίτι
απαιτούν αποζημίωση για τη ζημιά στο όνομά τους. Οι ανήπαντροι απαιτούν πρίκα ή αποζημίωση για τη χαμένη νιώτη τους. Αυτοί που σκοτώνουν ένα κοτόπουλο απαιτούν την αμοιβή του χασάπι. Εκείνοι που τηγανίζουν φαγητό ζητούν το μισθό του μάγειρα και αυτοί που φτιάχνουν σούπα επίσης απαιτούν μισθό. Αυτοί είναι οι υψηλοί και επιβλητικοί σας ανθρώπινη φύση και αυτές είναι οι πράξεις που σας υπαγορεύει η ζεστή συνείδησή σας. Πού είναι η λογική σας? Πού είναι η ανθρωπιά σας? Εγώ θα σας πω. Εάν συνεχίσετε έτσι, θα πάψω να εργάζομαι ανάμεσά σας. Δεν θα εργάζομαι ανάμεσα σε μια αγέλη θηρίων με ανθρώπινη μορφή. Δεν θα υποφέρω τόσο για μια τέτοια ομάδα ανθρώπων που η ωραία τους όψη κρύβει μια άγρια καρδιά. Δεν θα υπομείνω τόσα πολλά για μια τέτοια αγέλη ζώων που δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα σωτηρίας. Η ημέρα που θα σας γυρίσω την πλάτη θα είναι η ημέρα που θα πεθάνετε. Είναι η ημέρα που το σκότος θα πέσει πάνω σας και η ημέρα που το φως θα σας εγκαταλείψει. Επιτρέψετε μου να σας πω εγώ. Ποτέ δεν θα είμαι καλοσυνάτος σε μια ομάδα όπως η δική σας, μια ομάδα κατώτερη και από ζώα. Υπάρχουν όρια στα λόγια και στις πράξεις μου. Κι έτσι όπως είναι η συνείδηση και η ανθρώπινη φύση σας, δεν πρόκειται να εργαστώ περισσότερο, διότι έχετε έλλειψη συνείδησης. Μου έχετε προξενήσει πολύ πόνο και η απαράδεκτη συμπεριφορά σας με αηδιάζει τόσο πολύ. Άνθρωποι με τόση μεγάλη έλλειψη ανθρωπιάς και συνείδησης δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία της λύτρωσης. Δεν πρόκειται ποτέ να σώσω τόσο άκαρδους και αγνώμονες ανθρώπους. Όταν φτάσει η ημέρα μου, θα ρίχνω τις καυτές φλόγες μου στους αιώνες των αιώνων πάνω στα τέκνα της ανυπακοής που κάποτε προκάλεσαν την άγρια οργή μου. Θα επιβάλλω την αιώνια τιμωρία μου σε εκείνα τα ζώα που κάποτε εξαπέλυσαν ύβρις εναντίον μου και με εγκατέλειψαν. Θα καίω αιώνια με τις φωτιές του θυμού μου τους γιους της ανυπακοής που κάποτε έζησαν και έφαγαν μαζί μου μα δεν πίστευαν σε εμένα και με προσέβαλαν και με πρόδωσαν. Θα υποβάλλω στην τιμωρία μου όλους εκείνους που προκάλεσαν την οργή μου. Θα ρίξω το σύνολο της οργής μου πάνω σε αυτά τα κτίνη που κάποτε ήθελαν να σταθούν δίπλα μου και όμως δεν με υπάκουσαν, ούτε με λάτρεψαν. Η ράβδος με την οποία χτυπώ τον άνθρωπο θα πέσει πάνω σε αυτά τα ζώα που κάποτε απόλαυσαν τη φροντίδα μου και τα μυστήρια που αποκάλυψα και που προσπάθησαν να κερδίσουν υλικές απολαύσεις από εμένα. Δεν θα συγχωρήσω κανέναν που θα προσπαθήσει να πάρει τη θέση μου. Δεν θα δείξω έλεος σε κανέναν που θα προσπαθήσει να αποσπάσει τροφή και ρουχισμό από εμένα. Προς το παρόν, παραμένετε ελεύθεροι από το κακό και εξακολουθείτε να υπερβάλλετε εαυτόν στις απαιτήσεις σας προς εμένα. Όταν φτάσει η ημέρα της οργής, δεν θα απαιτήσετε άλλα από εμένα. Εκείνη την ημέρα θα σας αφήσω να απολαύσετε μέσα από την καρδιά σας. Θα σας κάνω να γονατίσετε και δεν θα μπορέσετε να σηκώσετε κεφάλι ξανά.
αργά ή γρήγορα, θα σας ξεπληρώσω αυτό το χρέος και ελπίζω πως θα περιμένετε υπομονετικά τον ερχομό αυτής της ημέρας. Εάν αυτά τα άξια περιφρόνησης όντα μπορούν στα αλήθεια να παραμερίσουν τις υπερβολικές τους επιθυμίες και να επιστρέψουν στο Θεό, τότε θα έχουν ακόμα την ευκαιρία για να λυτρωθούν. Αν ο άνθρωπος έχει μια καρδιά που πραγματικά λαχταρά το Θεό, τότε ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει να κερδίσει το Θεό, όχι γιατί ο Θεός τρέφει αισθήματα ή γιατί ο Θεός είναι απρόθυμος να τον κερδίσει ο άνθρωπος, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να τον κερδίσει και γιατί δεν τον αναζητά εντατικά. Πώς θα μπορούσε κάποιος που πραγματικά αναζητά το Θεό να τον καταραστεί εκείνος? Πώς θα μπορούσε να καταραστεί ο Θεός κάποιον με υγιή λογική και ευαίσθητη συνείδηση? Πώς θα μπορούσε η φωτιά της οργής του Θεού να καταπιεί κάποιον που λατρεύει αληθινά και υπηρετεί το Θεό? Πώς θα μπορούσε κάποιος που υπακούει με ευχαρίστηση το Θεό να εκδιωχθεί από τον οίκο του? Πώς θα μπορούσε κάποιος που δεν αγαπά αρκετά το Θεό να ζει υπό την τιμωρία του? Πώς θα μπορούσε κάποιος που με ευχαρίστηση θα εγκατέλειπε τα πάντα για το Θεό να μην έχει τίποτα? Ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να ακολουθήσει το Θεό, απρόθυμος να ξοδέψει τα υπάρχοντά του για εκείνον και απρόθυμος να αφιερώσει προσπάθειες μια ζωή στο Θεό. Και αντιθέτως, λέει πως ο Θεός το έχει παρατραβήξει, πως πάρα πολλά σχετικά με το Θεό έρχονται σε αντίθεση με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Με μία τέτοια ανθρώπινη φύση, ακόμη κι αν ήσασταν γενναιόδοροι προς τις προσπάθειές σας, θα εξακολουθούσατε να είστε ανίκανοι να κερδίσετε την έγκριση του Θεού. Για να μην μιλήσουμε για το γεγονός του ότι δεν αναζητάτε το Θεό. Δεν γνωρίζετε πως είστε τα ελαττωματικά αγαθά του ανθρώπινου είδους. Δεν ξέρετε ότι καμιά ανθρώπινη φύση δεν είναι χειρότερη από τη δική σας. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο τιμητικός σας τίτλος. Εκείνοι που πραγματικά αγαπούν το Θεό σας αποκαλούν τον πατέρα του λύκου, τη μητέρα του, το γιο του λύκου και τον εγγονό του λύκου. Είστε οι απόγονοι του λύκου, ο λαός του λύκου, και θα πρέπει να γνωρίζετε την ταυτότητά σας και να μην την ξεχάσετε ποτέ. Μην πιστεύετε πως είστε κάποια ανώτερη μορφή. Είστε η μοχθηρότερη ομάδα μη ανθρώπων ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος. Δεν ξέρετε τίποτε από αυτά? Γνωρίζετε πόσα έχω ρυψοκινδυνεύσει εργαζόμενος ανάμεσά σας? Αν η σύνεσή σας δεν ξαναγίνει φυσιολογική και η συνείδησή σας δεν δουλέψει ξανά κανονικά, τότε ποτέ δεν θα είστε ελεύθεροι από την επωνομασία λύκος. Δεν θα ξεφύγετε ποτέ από την ημέρα της καταδίκης, από την ημέρα της τιμωρίας σας. Γεννηθήκατε κατώτεροι, χωρίς καθόλου αξία. Είστε εγγενός μια πεινασμένη αγέλη λύκων, ένας σωρός από συντρίμια και σκουπίδια. Και σε αντίθεση με εσάς, εγώ δεν εργάζομαι με εσάς ώστε να ωφεληθώ, αλλά λόγω της ανάγκης για έργο.
αν εξακολουθήσετε να αντιδράτε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα σταματήσω το έργο μου και δεν θα εργαστώ ξανά για εσάς. Αντιθέτως, θα μεταφέρω το έργο μου σε μια ομάδα που θα με ευχαριστεί. Κι έτσι θα σας αφήσω για πάντα, διότι δεν προτίθεμαι να φροντίζω αυτούς που με εχθρεύονται. Έτσι λοιπόν, επιθυμείτε να είστε συμβατοί με εμένα ή να μου φέρεστε εχθρικά.